Ε, πάμε να μιλήσουμε, να κάνουμε μία συνέντευξη και να συζητήσουμε με έναν ε, καλό φίλο θα πω, με έναν φίλο της ΣΑΜΟΥ μιας και ο Μινάς Παπαγεωργίου, εμείς το, θα τον γνωρίσουμε τώρα με την ιδιότητά του του συγγραφέα, αλλά είναι και δημοσιογράφος όχι με αυτή την στενή έννοια του, του, ε, του ρεπορτάζ να το πω έτσι ε, ερευνητής δημοσιογράφος όπως θα τον έλεγα και συγγραφέα φυσικά. Και κρατάω εδώ. Έχω εδώ μπροστά του, θα το δείτε. Είναι το νέο του απόνημα, το νέο του βιβλίο. Το οποίο έχει τίτλο Ηλιοκεντρικό σύστημα και ζωή στο διάστημα το 1821. Βεβαίω να πω ότι ίσω, αν κάποιο ξεκινήσει να το διαβάσει το βιβλίο Μινά Παπαγεωργίου, να θεωρήσει λίγο ότι Αδικεί αδική ο τίτλο το, το βιβλίο, το περιεχόμενο, δηλαδή ο προσδιορισμό το 1821. Φαντάζομαι ότι ε, είναι και μια προσπάθεια έτσι να μπει μέσα στα 200 χρόνια του εορτασμού. Ακριβώ. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και κάθε φορά που. Ε, μιλάμε, θυμάμαι και τα χρόνια των σπουδών στη ΣΑΜΟ εκεί στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ε, ο τίτλος του βιβλίου ξεκάθαρα έχει επιλεγεί το 1821 διότι για να ενταχθεί με κάποιο τρόπο ε, το βιβλίο μέσα στο πλαίσιο της βιβλιοπαραγωγής για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση παρόλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου μπορούμε να πούμε ότι αφορά τα χρόνια του νεοελληνικού διαφωτισμού αλλά και τα μετεπαναστατικά χρόνια δηλαδή πάνω κάτω την περίοδο 1750 με 1850 αυτό τον αιώνα. Οπότε ε, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τελείως ε, άστοχο, είναι δόκιμο απλά σίγουρα το, η ύπαρξη της λέξης 1821 στον τίτλο Γνώριζα και γνωρίζαμε στον, στον εκδοτικό οίκο ότι θα τραβήξει σαφώ περισσότερο τα βλέμματα. Mm -hmm. Ναι, όχι, δεν θεωρώ ότι είναι άστοχο. Ε, απλά ε, νομίζω το ότι αδικούνται όλε αυτέ οι πολύ σημαντικέ πληροφορίε, οι οποίε δίνονται στο πρώτο, στα, στις πρώτε σελίδε του βιβλίου και που κάνουν αναφορά στο πώ έβλεπαν ε, οι αρχαίοι μονοπρόγωνοι, όπως συνηθίζουμε να λέμε έτσι. Μιλάμε τώρα για α, πριν από 3.000 ε, χρόνια περίπου το πώς αντιλαμβανόταν αυτό το οποίο σήμερα ας πούμε υπάρχουν κάποιοι στον 21ο αιώνα οι οποίοι δεν το αντιλαμβάνονται. Ε, αντιλαμβανόταν ας πούμε ότι η γη είναι... περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο έτσι, ότι δεν είναι επίπεδη ενώ σήμερα ας πούμε ζούμε, βλέπουμε ανθρώπους να πιστεύουν στη θεωρία της επίπεδης της γης και όλα αυτά σε μια εποχή όπου ούτε τη τηλεσκόπια είχαμε δεν είχαν μάλλον. εμείς δεν είχαμε και δεν υπήρχαμε, Ούτε τηλεσκόπια υπήρχαν. Ε, και ε, ήταν τόσο ακριβείς οι θεωρίε του, όπω τι αναφέρει και εσύ, ε, οι οποίε νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίο δεν είναι και πολύ εξοικειωμένο με όλο αυτό, του προκαλούν έκπληξη όλο αυτό. Έτσι. Βέβαια. Και σίγουρα η φιγούρα εδώ του αρίσταρχου του Σάμιο, έτσι μια και. Ναι. Ε, μιλάμε που κάνει από... ιδιαίτερη αναφορά και στου πιθαγόνου. Ναι, τον και οι Πυθαγόροι και ο Αρίσταρχος ο παίζουν κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση της ηλιοκεντρική θεωρία, η οποία πλέον επανέρχεται με τον Νικόλαο Κοπέρνικο. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς και είναι αναγκαία μια αναφορά, θα έλεγα, μια έρευνα του συγκεκριμένου ζητήματος στα προχριστιανικά και πρωτοχριστιανικά χρόνια έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπει σε ένα κλίμα διότι η διαμάχη για το κοσμολογικό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο θα λέγαμε εν πωλής, δεν είναι ζήτημα που αφορά τον Μεσαίων αλλά προέρχεται από πολύ παλαιότερα. Mm -hmm. Τώρα να πω επίσης ότι έχει, υπάρχει μια πολύ προσωπική άποψη πάντα, εισαγωγή προλογίζει μάλλον το βιβλίο ο ένας ε, πολιτικός γιατί ω τέτοιον τον έχουμε τον ξέρουμε ας πούμε ως τον ε, γνωρίζουμε ο Παύλος Γερουλάνος ε, η οποία όμως και αυτή η εισαγωγή βάζει πολύ σημαντικά ζητήματα όπως θα βάζει βεβαίως και το βιβλίο στο σύνολό του θα γιορτάσουμε το 1821 τα 200 χρόνια είναι κοντά εκτό συμπληρωματικού απρόβλεπτο το, το, το 2021 και τα 200 χρόνια. πιστεύω ότι έχουμε μπει στη διαδικασία να επανεκτιμήσουμε όχι τα 200 χρόνια που έχουν περάσει, αλλά εκείνη τη στιγμή που, μας, που δημιουργήσαμε το νέο ελληνικό έθνος, την νεότερη Ελλάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Ε, νομίζω ότι τα σημάδια λίγους μήνες πριν την έλευση, δηλαδή του 2021, δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Ε, βέβαια όπως έγραψε ο Πέτρος ο Τατσόπουλος πριν από δύο περίπου εβδομάδες σε ένα άρθρο του στα Νέα με αφορμή την έκδοση του βιβλίου μου, ε, ο ίδιος θεωρεί ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα εάν και εφόσον δεν βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή μέσα στη δίνη του κορονοϊού. Δηλαδή θεωρεί ότι θα είχαμε φουστανέλες και ε, γουρουνοπούλες ας πούμε στην, ε, στις σούβλες και θα, θα, θα είχαμε έτσι μια κίτς ενατένιση θα έλεγα του, του 1821. Αυτό που ε, διαφαίνεται τους τελευταίους μήνες κυρίως μέσα από πρωτοβουλίε πολύ μεγάλων φορέων, όπω για παράδειγμα είναι ο Ελλάδα, το Ελλάδα 2021, ήταν μια απόπειρά του να αναμοχλέψουν όντω, να ανοίξουν δηλαδή τη συζήτηση επί τη ιστορική βάση. Αλλά είδαμε μέσα φυσικά από πολύ συγκεκριμένε προσωπικότητε, καθηγητέ πανεπιστημίων, ειδικού επιζητημάτων ιστορία, ακαδημαϊκού κτλ., αλλά είδαμε ότι με το που πήγε να ανοίξει ένα θέμα, βλέπε για παράδειγμα το Καποδίστρια και τη φύση της, του τρόπου με τον οποίο κυβερνούσε, αναγκαίως φυσικά για την εποχή, έπεσαν όλοι να τον φάνε. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τις, το, το τελευταίο διάστημα, σίγουρα τις τελευταίες εβδομάδες... είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν δεδομένα εγκαταλείψει, και σε κυβερνητικό επίπεδο βέβαια το βλέπουμε αυτό, έχουν, έχουν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια τα 200 χρόνια να αποτελέσουν μια αφορμή αναμόχλευσης της ιστορίας, συζήτηση της ιστορίας, ενδεχομένως αν ήταν πιο προοδευτικά τα πράγματα, κατάρριψης εθνικών μύθων επιζήμιων για την ελληνική κοινωνία. Και αντιθέτως, ειδικά σήμερα, που, τη, σήμερα στις 21 Οκτώβρη που είμαστε τώρα, που βγήκε μάλιστα και ένα τρέιλερ με ένα τραγούδι από το Ελλάδα 2021... Πάμε να ζήσουμε ας πούμε ένα πανηγυράκι κατά μία έννοια με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών το οποίο υπό άλλες συνθήκες σε ένα κανονικό κράτος θα έπρεπε να αποτελέσει αφορμή για την αναμόχλευση όπως είπαμε του παρελθόντος και ενδεχομένως και την, ε, το να ξαναδούμε την ιστορία και να, να δούμε ποια ήταν τα θετικά αυτής της όλης υπόθεσης, ποια ήταν τα αρνητικά, ποιοι είναι οι εθνικοί μύθοι που μας ακολουθούν και γενικότερα να σταθούμε κριτικά απέναντι στο παρελθόν μας, να αποθεώσουμε τα στοιχεία τα οποία πρέπει και να στυλιτεύσουμε αυτά που επίσης πρέπει. Δυστυχώ, δεν, Ήπες. δεν φαίνεται το 2021 να, να αποτελεί ένα έτος ορόσημο για την πορεία του ελληνικού κράτους στο μέλλον. Νομίζω ότι είπες τη φράση κλειδί. Είπε ένα κανονικό κράτος και νομίζω το ότι εδώ είναι τώρα ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης και σε αυτό το βιβλίο κατά πόσο είμαστε ένα κανονικό κράτος ένα κράτος το οποίο είναι κοσμικό το πρώτο και το, 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 το κύριο ένα κράτος το οποίο έχει σαφή διαχωρισμό των εξουσιών και των λειτουργιών του και ένα κράτος το οποίο δεν μοιάζει με άλλα θεοκρατικά κράτη όπως θεωρούμε εμείς ότι είναι τριτοκοσμικά αυτά τα οποία είναι μακριά από εμάς αλλά δεχόμαστε ορισμένε φορές αυτά που κακίζουμε εκτός, εκτός συνόρων να τα ανεχόμαστε εντός συνόρων. Mm -hmm. Και αναφέρεται ε, σε αυτή τη μάχη που έχει δώσει πάρα πολύ ο ελληνικό διαφωτισμός, τα ελληνικά γράμματα, ε, ορθός λόγος, απέναντι ε, στην ε, ε, δυστυχώς όχι καλή πρακτική που έχουν ακολουθήσει ορισμένε φορές η ταγή της Εκκλησίας και νομίζω ότι αξίζει και να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Δεν είναι θέμα θρησκείας, είναι θέμα λειτουργών της Εκκλησίας. Έτσι, ναι, ναι. Το πώς το λειτουργούν αυτό το σύστημα αυτοί οι οποίοι το διαχειρίζονται κάθε καιρό. Και εδώ όμως βλέπουμε ότι υπήρξε έντονη αυτή η διαμάχη έτσι, μεταξύ αυτών των λειτουργών και, των, και του ελληνικού διαφωτισμού. Σήμερα πάλι, δηλαδή είναι μέρα επικαιρότητα από ό,τι φαίνεται, είχαμε την αθώση στην Κέρκυρα του Μητροπολίτη, εκεί, ο οποίος τι έκανε μέσα στον, στην περίοδο του lockdown, εμ... Ουσιαστικά έκανε ένα κήρυγμα μέσω του οποίου καλούσε τους πολίτες να παρακάμψουν τα μέτρα της κυβέρνησης ε, αναφορικά με, τον, με τη δραστηριότητά τους έξω από το σπίτι και να πάνε στην εκκλησία να ε, να μεταλάβουν. Ε, υπάρχει το, το κεφάλαιο στο βιβλίο το οποίο ξεκινάει για τα, του, για τα της κόντρας των Ελλήνων διαφωτιστών και των ε, χριστιανών παύλα εκκλησιαστικών λογίων εκείνη την περίοδο για ζητήματα που αφορούν επιστημονικά θέματα, ξεκινά με ένα τσιτάτο, με ένα κουότ, με μία δήλωση του, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, κατά το Μάρτιο πρέπει να ήταν πάλι και αυτή, Μάρτιο-Απρίλιο, ότι η Εκκλησία ουδέποτε αποπειράθηκε να υποκαταστήσει την επιστήμη στον τόπο μας. Ε, όπως, όπως είπες και εσύ, το βιβλίο αυτό που κάνει είναι να επικεντρωθεί στην διαμάχη αυτή την εν πολύς άγνωστη που ξέσπασε στα προεπαναστατικά χρόνια αναφορικά με την, με την είσοδο των φυσικών επιστημών, αυτό είναι δηλαδή το γενικό πλαίσιο του βιβλίου, είναι ζητήματα παιδείας η είσοδος των θετικών επιστημών στις σχολές με πρωτοβουλία των διαφωτιστών, πολλοί από τους οποίους μας έρχονταν από την Ευρώπη, έτσι πήγαιναν οι άνθρωποι σπούδεραν στην Ευρώπη και έρχονταν πίσω στην πατρίδα τους, Τι οποίε φυσικέ επιστήμε, όταν λέμε φυσικέ επιστήμε, εννοούμε μαθήματα όπω τα μαθηματικά, η φυσική, η χημία και η αστρονομία, θεωρήθηκαν από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεω ω ε, απειλέ, ω ε, είσοδο άθεων ε, ιδεών. Και όταν λέμε άθεων, το λέμε αυτό διότι πολλέ από τι ιδέε αυτέ προέρχονταν από χώρε όπω η Γαλλία, στι οποίε λίγα χρόνια πριν, στις οποίες λίγα χρόνια πριν είχαν, είχε ξεσπάσει η Επανάσταση. Οπότε, μια εκκλησία η οποία ακολουθούσε ουσιαστικά τι επιταγέ του Σουλτάνου δεν ήθελε να μεταφερθούν οι επαναστατικέ αυτέ ιδέε εδώ στην, στον ελλαδικό χώρο. Διότι σε περίπτωση που ξεσπούσε μια επανάσταση και οι ίδιοι θα έχαναν τα προνόμια τους φυσικά, αλλά και θα είχαν βαρύτατε συνέπειε και επιπτώσει από του από τους Οθωμανού. Μέσα στο πλαίσιο αυτή τη διαμάχη για την είσοδο των φυσικών επιστημών, ε, υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον και παράδοξο, θα έλεγε κανεί, η παράδοξη κόντρα για την ορθότητα του ηλιοκεντρικού συστήματο. Και αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή σε μία εποχή, δύο αιώνε μετά το θάνατο του Κοπέρνικου, δηλαδή το, το θέμα αυτό στη Δύση ήταν τελειωμένο, εδώ άνοιξε και μάλιστα πολύ σφοδρά, και το ακόμα πιο περίεργο θέμα της πιθανότητας ύπαρξης ζωής σε άλλους πλανήτες, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο διότι εμπλέκει μέσα και θεολογικής φύσεως ζητήματα που προβλημάτιζαν πάρα πολύ τους, τους ταγούς της Εκκλησίας ή τους χριστιανούς λογίους, θα λέγαμε. Παρόν αυτά όμως το νομίζω το αναφέρεις και εσύ κάπου στο βιβλίο, ότι ε, αν και οι επιστήμονες και η επιστήμη σημείωσε κάποιες νίκες, να το πω έτσι, απέναντι σε αυτό το σύστημα, επιτρέψτε μου να το λέω σύστημα γιατί δεν θεωρώ ότι η εκκλησία στο όλον της, έτσι, είναι ένα σύστημα το οποίο κάθε φορά ε, κάνει αυτή του τη διαχείριση. Ε, εφόσον λοιπόν η επιστήμη είχε αυτές τις νίκες απέναντι σε αυτό το σύστημα, δεν τις κεφαλοποίησε. Δεν είδαμε ας πούμε, να αλλάζουν ριζικά τα πράγματα και να είμαστε σήμερα σε μια άλλη βάση. Γιατί νομίζω ότι δεν απέχουμε και πολύ από το 1800, σήμερα, στην αντίληψη και στην διαχείριση των πραγμάτων, εννοώ έτσι. Ναι, Γιατί... αυτό, συνέβη, αυτό συνέβη, διότι εμ, στη, σε μια σύγκρουση, σε μια μάχη, αν θέλεις δεν έχει μόνο σημασία το ποιο επικρατεί. Γιατί εν προκειμένω η κόντρα για το ηλιοκεντρικό σύστημα ήταν από τις ελάχιστες ιδεολογικές μάχες τις οποίες κέρδισαν οι διαφωτιστές εναντί, εναντί του Πατριαρχείου. Σημασία σε μία μάχη έχει και η διατήρησή της αμέσως μετά τη λήξη της. Ε, λόγω της εκκλησιαστικής παιδείας που είχαν λάβει οι περισσότεροι από τους Έλληνες διαφωτιστές η στάση τους απέναντι και στο θρησκευτικό ζήτημα αλλά και στο εκκλησιαστικό ζήτημα υπήρξε ιδιαίτερα χλιαρή σε σχέση με τους συναδέλφους τους μέσα σε εισαγωγικά διαφωτιστές στην Ευρώπη. Οπότε η, 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 η ιδεολογική αυτή μάχη που κερδίθηκε σχετικά με το ηλιοκεντρικό σύστημα δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιηθεί από τους διαφωτιστές μέσα στο νέο πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε και η αλήθεια είναι ότι το μοναδικό πρόταγμα των Ελλήνων διαφωτιστών το οποίο ικανοποιήθηκε αμέσως μετά τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους με τη λήξη δηλαδή του, του πολέμου μετά την Επανάσταση ήταν ουσιαστικά το αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας. Δηλαδή αυτό αν το πει κάποιο σε έναν ας πούμε Γάλλο ο οποίος έχει μία εικόνα, έναν ορίζοντα συμβάντων στο παρελθόν αναφορικά με το τι κερδίθηκε και τι άλλαξε στη χώρα του μετά τη Γαλλική Επανάσταση και το γαλλικό διαφωτισμό, θα γελάσει, έτσι. Ε, βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας, ο διαχωρισμός δηλαδή της διοίκησης της Εκκλησίας σε σχέση με το Πατριαρχείο, με, τη, με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ήταν μια, πολύ, μια τεράστια νίκη. Δηλαδή, είναι ελάχιστα γνωστό το γεγονός ότι αφού είχε τελειώσει η, η, μάχη του Ναβαρίνου έτσι που έκρινε τα, τα, πράγματα και μάλιστα πάλι σήμερα νομίζω είναι η επέτειός της. Ε, άρα γίνεται η συνέντευξη σε σημαντική ημερομηνία. έτσι. Ε, ε, είναι και, ε, και αχ... α, από όλες τις απόψεις, ε, συγγνώμη τώρα που χαλάω και τον ημό, ε, Γιατί ανέφερε μια σειρά από γεγονότα και είναι και η μέρα με το ρεκόρ κρουσμάτων του κορονοϊού που νομίζω ότι θα ξεκινήσει και τη σειρά των διαδικτυακών μας συνεντεύξεων. Κατάλαβα. <laughs> <laughs> Οπότε <laughs> αυτό που έλεγα είναι ότι αμέσως ακόμα και μετά την μάχη του Ναυαρίνου, μετά, την, ε, έτσι, η μετά τον ημιεπίσημο σχηματισμό του ελληνικού κράτους και μετά την έλευση του Καποδίστρια στην Ελλάδα, τον Φεβρουάριο του 1828, είναι εν πολύς άγνωστο ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως Αγαθάγγελος στέλνει επιστολή στον Καποδίστρια και τον καλεί να επανενωθεί η Ελλάδα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα μέσα στην επιστολή του α, διάφορους όρους τους οποίους θέτει ο Σουλτάνος απέναντι στους Έλληνες ο καποδίστρε αποφασίζει να μην δώσει σημασία σε αυτή την επιστολή και λίγου μήνε μετά τον Ιούνιο του 1828, ο Πατριάρχη στέλνει αποστολή τριών ε, Μητροπολιτών στην, α, στην, στον, στην, Πελοπόννησο. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για Ελλάδα εκείνη την περίοδο, είναι πολύ σε με την Πελοπόννησο. Οι οποίοι Μητροπολίτε προσπαθούν να κάνουν περιοδεία σε πόλει τη Πελοπόννησου, προσπαθώντα να πείσουν το πίμνιο να ξεσηκωθεί για να επιστρέψουν και να επανενωθούν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία κάτι βέβαια που προκαλεί πλέον την αντίδραση του Καποδίστρια ο οποίο αναγκάζεται να στείλει μια επιστολή αρκετά χλιαρή θα έλεγα βέβαια αλλά σίγουρα εκφράζει την, την αντίθεσή του στις κινήσεις του, του Πατριάρχη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η στάση η γενικότερη της, του Πατριαρχείου απέναντι στην, στην, όλη κατάσταση συνεχίστηκε, δεν ήταν η αντεπαναστατική δηλαδή η στάση της, της Εκκλησίας, δεν α, εντοπίζεται μόνο λίγο πριν την Επανάσταση ή και πιο παλιά έτσι, με τις εγκυκλίους προς τους Επτανησίους, αλλά συνεχίζεται και μετά τη το διαμόρφωση του Νέου Ελληνικού Γι' αυτό και το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας, όσο περίεργο και αν ακούγεται, ήταν όντως επιβεβλημένο. Παρόλα αυτά ήταν το μόνο πρόταγμα των διαφωτιστών το οποίο ικανοποιήθηκε. Και το γεγονός αυτό δίνει απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία επηρεάζουν και την ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων μέχρι σήμερα αλλά αυτό που είπες και στην αρχή και την ίδια τη φύση και την ε, ιδεολογική θα έλεγα υπόσταση του νεοελληνικού κράτους σε μια σειρά από θέματα στη λειτουργία της παιδείας κυρίως στη λειτουργία της πολιτικής, στη λειτουργία της δικαιοσύνης και σε, πολλέ σε πολλές άλλες πτυχές του καθημερινού μας βίου. Βεβαίω, είναι πολύ σημαντικό παράγοντα η θρησκεία ούτω ή άλλω και η διαχείριση αυτού του συστήματο. Ε, να πούμε όμω ότι δεν στέκεται τόσο στο απότερο παρελθόν το, το βιβλίο, αλλά είναι και πιο πρόσφατα πράγματα τα οποία είναι και ιδιαίτερω εντυπωσιακά και μπράβο για, το, για την έρευνα σε επίπεδο εφημερίδων το λέω εγώ τώρα γιατί βλέπω υπάρχουν πολλές αναφορές από τον τύπο ε, θα μου επιτρέψετε μισό λεπτάκι το έχασα πάλι, το είχα εντοπίσει πριν και το έχασα ε, που το οποίο ήταν χαρακτηριστικό δημοσίευμα της εποχής ε, από το 1957 το οποίο έλεγε ούτε, ούτε λίγο ούτε πολύ είναι από ε, μια εφημερίδα της εποχής και έλεγε το πρωτοσέλιδο, μέχρι να το βρω, δεν το βρήκα, το έχασα τέλος πάντων, ε, ότι ε, απαγορεύεται από την Αγία Γραφή η εκτόξευση ε, δορυφόρων στο διάστημα. Ε. Ήταν, ε, ήταν ε, πρωτοσέλιδο, εφημερίδα αυτό, να το βρήκα. Λοιπόν, από την Αρτιναϊκή, 9 Νοεμβρίου του 1957. Απαγορεύεται από την Αγία Γραφή η εξαπόλυση τεχνητών δορυφόρων και πυράβλων ιστοάπειρων. άπειρον. Έγραφε τη διεθνή τη της εποχής ε, και μιλάμε σε μια, για μια εποχή τώρα όπου ήταν ε, 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 οι, ε, οι μάχες μεταξύ οι μεταξύ των πολιτιών και ε, σολετικής Σοβιετικής Ένωσης ήταν στο κατακόρυφο τη έτσι. Ήταν η αρχή της κορύφωσης. Να, να πούμε καταρχάς για να μην ε, μπερδευτούν όσοι μας βλέπουν ότι ε, ε, αμέσως μετά την, ε, την επανάσταση το θέμα σβήνει Περίπου γύρω στα 1850. Για ποιο λόγο, εννοώ τώρα το θέμα του ηλιοκεντρικού συστήματο, ναι. του διαστήματο γενικότερα. Το θέμα σβήνει για ποιο λόγο, διότι αρχίζει μια άλλη μάχη μεταξύ χριστιανολογίων και διαφωτιστών, όσων είχαν απομείνει τέλο πάντων, των ανθρώπων που ξεκιν, ξεκινούσαν να ακολουθούν την επιστημονική σκέψη στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί ο διαφωτισμό σβήνει σιγά σιγά μετά το δεύτερο μισού του 19ου αιώνα. -19. Ξεκινούσε πλέον η μάχη τη Δαρβίνια θεωρία εδώ στην Ελλάδα, η οποία κρατάει περίπου μέχρι το 1930. Αυτό είναι άλλο ξεχωριστό θέμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ έπρεπε να συνδέσω το χθε και το σήμερα, να πούμε ότι το βιβλίο ξεκινάει με, μια, με ένα κήρυγμα του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμου που έγινε το Νοέμβριο του 2017 που ενώνει το χθες με το σήμερα, αλλά αυτό θα το, το βρουν οι αναγνώστες. Έπρεπε όμως να δω ποια είναι η σχέση της Ελλαδικής Εκκλησίας με την επιστήμη πλέον της αστρονομίας και της διαστημικής στον 20ο αιώνα. Οπότε υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο το οποίο χρησιμοποιεί ως ορόσημο το έτος της προσελήνωσης, δηλαδή το 1969 και βλέπουμε ε, την εντυπωσιακή αλλαγή στη ρητορική της Εκκλησίας και των εκκλησιαστικών παραγόντων γενικότερα πριν την προσελήνωση και με το που γίνεται η προσελήνωση. Οπότε Ακριβώς. Το, και λέω, το δημοσίου... λέω τώρα και να πάω στο επόμενο. Αυτό που σας διάβασα από το 1957 ότι απαγορεύεται μια γεγραφή εξαπόλυσης τεχνητών των και αφόσον λοιπόν έχει γίνει η προσωλήνωση, διαβάζουμε ας πούμε στα νέα ε, ότι υπάρχει ήδη στη Σελήνη η πρώτη εκκλησία και είναι η μεταλλική πλάκα με τον 8ο ψαλμό, δήλωση του Μητροπολίτου Κοζάνης, όπου εκεί βλέπουμε πλέον ότι προσπαθούν και, και οι δικοί μας να το πω έτσι, να πάρουν ένα μικρό κομματάκι από α, οτιδήποτε ανήκει στην ανθρωπότητα από την προσπάθεια αυτή. Ή αλλιώ να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, οι οποίες συνθήκες να. ήταν ε, κοσμολογικών διαστάσεων. Δηλαδή εγώ το 1969 δεν, δεν ζούσα, Έχισε. αλλά φαντάζομαι και έχοντας δει πολλά ντοκιμαντέρ και έχοντας δει μάλιστα και ε, ρεπορτάζ της εποχής, Φαντάζομαι ότι ήταν μία ημέρα όπου όλοι οι άνθρωποι ήταν κολλημένοι στις οθόνες τους και ήταν μία ημέρα η οποία τοποθετούσε πλέον τον άνθρωπο σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο μέσα στο σύμπαν. Οπότε έχουμε πριν το 1969, ειδικά από το 1957 που ανέφερες και εσύ, όπου είναι η αρχή της, της κούρσας μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Αμερικανών, η κούρσα του διαστήματος περίφημη, όπου λόγω της, του, του προβαδίσματος των Σοβιετικών εκείνη την εποχή και μάλιστα λίγο αργότερα είχε βγει και ο Γιούρι Γκαγκάριν είχε κάνει τον πρώτο διαστημικό περίπατο και είχε κάνει μια φοβερή δήλωση ότι βγήκα εκεί έξω και δεν είδα πουθενά τον Θεό. Ε, εδώ το πήραν, το πήραν οι δικοί μας και μίλησαν για άθεους ή σατανικούς κοσμοναύτες, προσοχή με την ορολογία, οι οποίοι άθεοι και σατανικοί κοσμοναύτες με το που ε, με το που γίνεται η προσελήνωση μετατρέπονται ξαφνικά στη ρητορική της Εκκλησίας σε χριστιανοί διαστημάνθρωποι. Έχει φύγει το κοσμονάτη. Και επίσης υπάρχουν και δοξολογίες οι οποίες γίνονται στη Μητρόπολη Αθηνών υπέρ των διαστημικών σκαφάνδρων τέλος πάντων και υπέρ όλες αυτές τις προσπάθειες. Είναι μια ε, πολύ σωστή αναδίπλωση της τακτικής της Εκκλησίας και του ρητορικού της λόγου έτσι ώστε πολύ απλά να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα δηλαδή ο Στίβεν Χόγκινγκ ο περίφημος αστροφυσικό που έφυγε πριν λίγο καιρό είχε πει ότι νοημοσύνη είναι η δυνατότητα προσαρμογής στι νέε συνθήκε. αυτό το κάνει η Εκκλησία εδώ και αιώνε. και γι' αυτό επιζεί μέχρι και σήμερα και ζει και βασιλεύει θα έλεγα οπότε να ορίστε που υιοθετεί λίγο και την ε, με, θεωρία του Δαρβίνου έτσι <laughs> εξέλιξη των ειδών <laughs> λοιπόν ε, να ρωτήσω συνήθως τα βιβλία σου έχουν αντιδράσεις από το χώρο της εκκλησίας φαντάζομαι ότι και αυτό έτσι Εντάξει, μα, μακάρι να υπάρχουν αντιδράσεις διότι η αντίδραση σημαίνει ότι κάποιος διαφωνεί μαζί σου και τεκμηριώνει αυτή τη διαφωνία του εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχουν αντιδράσεις τεκμηριωμένες διότι έτσι εξελίσω και εγώ τη σκέψη μου αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τις διαμάχες αυτές ή τις αντιγκλήσεις αυτές, τέλος πάντων, πολιτισμένες πάντα θα ήθελα, βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Οπότε είναι κέρδος για εμένα να υπάρχουν αντιδράσεις σε ό,τι γράφω. Η επιστημονική αντικλησει πώς το δέχτηκε. Δηλαδή διαβάζω πίσω στο εξώφυλλο την δήλωση αυτή, ας πούμε, του Διονύση του επίτιμος διευθυντής του Ευγενίδιου Πλανητάριου, για όσους στο εξωφυλλο την δηλωση αυτη του Διονύστο σιμοπουλου επιτιμος διευθυντης του ευγενιδιου πλανηταριου για οσους τυχον δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Διονύσης Σιμόπουλος, τι σου, πώς το υποδεχτήκαμε, ναι. γιατί φαντάζομαι ότι θα, θα μίλησε με αρκετού επιστήμονε ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Καταρχάς η, το, η παρουσία του, της φράσης ε, της θετική κριτικής θα έλεγα του, του κυρίου Σιμόπουλου στο οπιστόφυλλο είναι τιμητική για εμένα και αυτό δεν το λέω ε, έτσι για να το πω. Στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, ε, όταν κάποιος σκέφτεται τι σημαίνει διάστημα, τι σημαίνει πλανητάριο, Ενδεχομένω ίσον Σιμόπουλο βάζει δίπλα. Οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχω τη, τη θετική κριτική ενό τέτοιου ανθρώπου. Από εκεί και πέρα υπάρχει, υπάρχει κριτική που μου έχει κάνει και ο κύριο Αλέξανδρος Ακελαρίου, ο, Αλέξανδρο ο οποίο είναι διδάκτορ κοινωνιολογία τη θρησκεία από το Πάντιο και ο Χρήτο Οδεμέτη, που είναι διευθυντή σύνταξη του News 247. Και φυσικά το βιβλίο, επειδή έχει κυκλοφορήσει εδώ και τρει εβδομάδε περίπου, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο τη αποστολή ε, ε, τιμή ένα αντιτύπων για κριτικέ ε, και πολλά ακόμα για συνεντεύξει που θα ακολουθήσουν. Οι απόψει που έχω δεχθεί μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ θετικέ. Ε, θέλω να ακούσω βέβαια και ενδεχομένε παρατηρήσει κτλ. Όλα μια χαρά. Δεν, χαρά. δεν έχω κάποιο παράπονο. Πού το βρίσκουνε, το βιβλίο καταρχάς κυκλοφορεί από τις εκδόσεις iWrite, κυκλοφορεί από μια πολύ συγκεκριμένη σειρά που λέγεται Lux Orbis η οποία ασχολείται και εκδίδει βιβλία για τον ελληνικό διαφωτισμό, τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και τις προβολές στο σήμερα. Υπάρχει και, στο, και στο, στην ιστοσελίδα του iWrite.gr, αναζητήστε το με τον τίτλο. Αλλά και στα βιβλιοπωλεία Πολιτεία, Πρωτοπορία, Ιαννός, Books Plus, Ευρυπίδης, Πατάκης και Public. Σε όλα τα μεγάλα δηλαδή. Ναι. Σε όλα τα, ναι. τα μεγάλα. Το βρίσκουν δηλαδή εύκολο όποιος θέλει το βρίσκει ναι. εύκολα. Αλλά και οποιοδήποτε mm. άνθρωπος π.χ. πάει και να το παραγγείλει από ένα μικρό βιβλιοπωλείο στη Σάμμο, εννοείται ότι του έρχεται και από εκεί. Mm. Mm. Μάλιστα. Mm. Πολύ ωραία. Mm. Μην από Παγεωργίου. Δεν ξέρω αν θες εσύ να προσθέσει κάτι άλλο σε αυτή τη μικρή μα συζήτηση, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία είναι θέματα για να, να περνά ώρε συζητώντα. Mm. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ευχαριστώ πολύ για την, για την πρόσκληση και νομίζω ότι είπαμε και πράγματα τα οποία ξέφυγαν λίγο από το βιβλίο και ήταν ωραία να ακουστούν, όπω για παράδειγμα του, οι προβληματισμοί για το, για το 2021 και το ποιος, μπορεί να, ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος ε, των, ε, των, εορτασμών και ποιος πολύ φοβάμαι ότι και εκεί πάει το πράγμα είναι. Θεωρώ ότι βιβλία σαν και αυτό, διότι τους τελευταίους μήνες και το, το φαινόμενο αυτό αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ε, θα υπάρξει μια τεράστια βιβλιοπαραγωγή για το, που αφορά το 1821 μέσα από διάφορες πτυχές. Δηλαδή μπορούμε να δούμε βιβλία καθαρά ιστορικά ε, μπορούμε να δούμε κοινωνιολογικά τι έγινε μετά, τι έγινε πριν ε, το κομμάτι του νεοελληνικού διαφωτισμού που είναι τεράστιο θέμα ε, τουλάχιστον η ελληνική βιβλιοπαραγωγή βλέπω εγώ πέρα από το δικό μου βιβλίο, το αφήσουμε στην άκρη τώρα ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων απλά το, το θέμα είναι εάν όλες αυτές, αν, αν όλος αυτός ο πλούτος των ιδεών που, που βγαίνει μέσα από μελέτες, έρευνες και προβληματισμούς μπορεί να μεταφερθεί στο ευρύ κοινό πέραν δηλαδή από τους ανθρώπους οι οποίοι απλά ενδιαφέρονται για την ελληνική ιστορία και, την, και ζητήματα που αφορούν την ελληνική ταυτότητα. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα το οποίο δεν γνωρίζω αν οι, 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 κυβερ, οι κυβερνητικοί παράγοντες ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει τους ορτασμούς για, αυτού το, για αυτό το, το μεγάλο γεγονός ε, είναι σε θέση και έχουν τη διάθεση περισσότερο να το μεταφέρουν εκεί έξω. Μας. Να ευχαριστήσω και πάλι με ευχηθώ καλή, με καλό ταξίδι στο βιβλίο αυτό πολύ. και με, νομίζω ότι επειδή ξέρω ότι είσαι από τους ανθρώπους που δεν επαναπαύονται, θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει το επόμενο ή όχι ακόμα. Όχι ακόμα, ξεκουράζομαι τώρα λίγο, αλλά κάποια στιγμή θα ξεκινήσει και αυτό. Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.